της εκκλησίας είναι μέχρι εδώ, στο τέμπλο, ας πούμε. Στο τέμπλο, στα δύο προσκυνητά. Και μετά, όταν ήρθαν κόσμος στην Κοζάνη και κατοικήθηκε, μετά έπρεπε να γίνει και το 1821 έγινε το συμπλήρωμα αυτό. Λάτε, λάτε. Και στη φωτιά. Στη φωτιά δεν είχε ποτέ. Λοιπόν, το πρόβλημα εδώ κάτω ήταν ότι όταν κτίστηκε δεν επέτρεπαν οι Τούρκοι να κτιστεί ναός. Και υπήρξε ένα προσωπικό μαλικανές της Βασιλομήτρος, τον Μπαχτσίση, για να μπορέσουν να κτίσουν εδώ ναό, αλλά δεν τους επέτρεπαν να ανεβούν πολύ εις ύψος. Και έτσι γι' αυτό είναι ο δρόμος εδώ και εμείς είμαστε κάτω από το υψόμετρο. Αυτό συντηρείται και πολύ καλά. Αυτό συντηρείται πριν από 25 χρόνια καθαρίσαμε και τις τοιχογραφίες. Αυτό και τα ξυλόβητα δεν φαινόταν, διότι και οι αιθάλοι των κεριών και του θυμιάματος είχαν καλύψει και ήταν σαν ένας καπνισμένος κούρμος και δεν έβλεπε τίποτα. Και τα καθαρίσαμε, αλλάξαμε και το πάνω τη σκεπή και λοιπά, και δόξα τω Θεώ με την συνεργασία και του κράτους αλλά και των ανθρώπων εδώ των Κοζανητών καταφέραμε να το επαναφέρουμε στο παλιό στυλ και είναι υπό την αιγίδα του περιφερειακού, θα έλεγα εδώ, του τμήματος Υπουργείου Πολιτισμού. Μας εγκρίνουν και λοιπά. Τώρα θέλουμε, ας πούμε τώρα με την κυρία Υπουργό τη Μεντώνη, έχουμε συμφωνήσει και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει πραγματικότητα. Βλέπετε ότι η κολόνα από κάτω έχει κάτι, ας πω, ναι. Την έκφραση ίσως είναι σαν τύπου. Αγιογραφία. Ναι, τύπου. Ναι, πρέπει να ξυστεί. Αλλά αυτό. Πρέπει να ξυστεί, να φύγει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Από ειδικούς ανθρώπους που θα στείλει το Υπουργείο Πολιτισμού.